Εσείς επικηρύτε πάρα πολλά χρόνια. Πώς αισθανθήκατε σε αυτή τη διαδρομή το κράτος, το κράτος, την ελληνική πολιτεία, νιώσατε τις περισσότερες φορές εχθρό, σύμμαχο, την αγνοήσατε με στόχο τη δημιουργία? Είχα τη χαρά και την τύχη να δραστηριοποιηθώ σε ένα χώρο που το κράτος δεν παίζει σοβαρό ρόλο. Δεν ανακατεύεται, να το πω έτσι ξεκάθαρα, πολύ πολύ στα τρόφιμα. Είμαστε ένας χώρος που ο ανταγωνισμός λειτουργεί πολύ καλύτερα σε σχέση με άλλους κλάδους. Εγώ ένιωσα το κράτος υποστηρικτικό. Το κράτος με βοήθησε. Ξέρω ότι αυτά που λέω δεν είναι πολύ της μόδας. Είναι πολύ πιο εύκολο να βρίζουμε και να κατηγορούμε αυτά που δεν μας δόθηκαν. Βρήκα βιομηχανική ζώνη στη Λαμία, στην οποία έχτισα όλα μας τα εργοστάσια. Πήρα επιδοτήσεις. Είχα ένα φιλικό φορολογικό καθεστώς, αν εξαιρέσουμε τους φορολογικούς ελέγχους και τα γνωστά τερτύπια των εφοριακών κτλ. Το οποίο όμως το έχουμε παρακάνει και αυτό, δεν είναι πια και το τέλος του κόσμου. Τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία πριν από την κρίση, πρέπει να πούμε ότι απολαύσαμε επιτόκια τα οποία ήταν καλύτερα από πολλών ευρωπαϊκών εταιριών. Σε αυτό το κομμάτι που είπατε, στον πρωτογενή τομέα, στην επένδυση που κάναμε και η οποία είναι η μεγαλύτερη αγροτική επένδυση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, πήραμε την επιδότησή μας κανονικά. Οριοθετήθηκε ο χώρος σχετικά εύκολα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν την καταλαβαίνω όλη αυτή την κρίνια, και φοβάμαι ότι πολλές φορές πίσω από αυτή την κρίνια του να κατηγορούμε τους πάντες και τα πάντα που φταίνε γιατί δεν πήγαμε εμείς καλά, κρύβεται και η δική μας ανεπάρκεια.